που συζητάμε, δεν αρκεί η κυβέρνηση να είναι ενιαία. Πρέπει να δημιουργούνται και ευρύτερες συνενέσεις, διότι είναι θέματα μείζωνος σημασίας, αφορούν κατά κανόνα το παρόν αλλά και το μέλλον. Και γι' αυτό υπάρχουν και διάφορα όργανα και διαδικασίες, όπως το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής κλπ. Μεταξύ λοιπόν των δύο, όπως το θέσατε, προφανώς η Ελλάδα ακολουθεί πολιτική ειρήνης. Η Τουρκία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, έχει πολλά μέτωπα. Δηλαδή, ό,τι γίνεται στην Τουρκία δεν σημαίνει ότι γίνεται με άξονα την Ελλάδα. Έχει το εσωτερικό της μέτωπο. Είναι σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Συρία. Έχει και άλλα προβλήματα. Και επομένως, αυτό ακριβώς συνηγορεί υπέρ του ότι η δική μας στάση πρέπει να διέπεται από ψυχραιμία, από νυφαλιότητα, αλλά και από αποτελεσματικότητα. Ο δεύτερος άξονας της δική μας στρατηγικής είναι ότι εμείς προσπαθούμε και από ψυχαρχών, αλλά και λόγω της ασυμμετρίας μεγέθους, η δική μας στρατηγική πάντα στηρίζεται στο να είμαστε μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου. Δηλαδή, ενός ευρύτερου συνόλου. Ότι όταν απειλείται η Ελλάδα, να μην απειλείται μόνο η Ελλάδα, να απειλείται όλη η Ευρώπη, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Και αυτό το κάνουμε συνειδητά, διότι καταρχήν και έχει αποδώσει, αποτελεί δύναμη ανάσχεσης αυτός ο παράγοντας, αλλά και μας επιτρέπει να περισπιστούμε καλύτερα τα συμφέροντά μας, πάντα βέβαια υπό όρους και πάντα υπό τη βασική προπόθεση ότι η στρατηγική χαράζεται από εμάς σε ό,τι αφορά τα δικά μας σύνορα και τα δικά μας συμφέροντα. Υπάρχει τομέας δηλαδή στον οποίο υπάρχει κοινή προσέγγιση από την Ευρώπη? Όχι, αλλά εμείς επιδιώκουμε η στρατηγική μας να είναι μια στρατηγική η οποία να λέει ότι δεν απειλείται μόνο, όπως κάνουμε άλλωστε και στην Κύπρο και κάνουν και οι Κύπροι, ότι αυτή η κίνηση, ας πούμε, αν κάνει η Τουρκία μια επιθετική κίνηση στο Αιγαίο, αυτή δεν είναι μια κίνηση μόνο κατά της Ελλάδας, είναι κατά της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας ασφάλειας. Με αυτή την έννοια το λέω. Άλιστα. Πάμε και στο φίλο εδώ. Το όνομά σας. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Μπενόπουλος Μανώλης ονομάζομαι, φοιτητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σχετικά με το δόγμα που ακολούθει η Ελλάδα από τα τέλη της δεκαετίας του 90, σχετικά με τον εξευρωπαϊσμό της Τουρκίας, με την έννοια ότι να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να ελέγχεται καλύτερα και να λυθούν τα προβλήματα με πιο ειρηνικό τρόπο. Τώρα που η Τουρκία του Ερντογάν δείχνει σημάδια απαξίωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σαν θεσμό, αλλά και να συνομιλεί ακόμα με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έγινε με την Ολλανδία. Η Ελλάδα τώρα ποια τακτική πρέπει να ακολουθήσει και άμα πρέπει να πάμε σε έναν αναθεωρισμό του δόγματος. Προσέγγιση δηλαδή της Ελλάδας με την Τουρκία. Πρέπει δηλαδή να γίνει μια τέτοια κατάσταση. Και μια δεύτερη ερώτηση για το στέλεχος της κυβέρνησης, τον κύριο Κατρούγκαλο, που είχε πει ότι σε ένα ενδεχόμενο αίτημα να γίνει μια έτσι μάζοξη ή μια έτσι διαδήλωση υπέρ του Ερντογάν στην Ελλάδα και άμα θα το επιτρέπαμε ή όχι. Πώς το απαντάει η κυβέρνησή σας σε αυτό? Ευχαριστώ. Έχουμε τόσα προβλήματα πραγματικά, να μην βάλουμε και υποθετικά. Καλά, νομίζω ότι ο κύριος Κατρούγκαλος πάντως δεν είχε πει υπέρ του Ερντογάν. Είχε αναφερθεί στο να γίνει κάποια συγκέντρωση εδώ, δηλαδή, το πλαίσιο το προεκλογικό του δημοψηφίσματος. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, δυστυχώς στην πολιτική με τους όρους που γίνεται σήμερα υπάρχει πάντα ένα επίπεδο ουσία, σας το πω, πραγματικού προβλήματος και υπάρχει ένα επίπεδο παιχνίδιου τακτικής. Έχω λοιπόν την απορία κι εγώ, αυτή η ένδεση τώρα με την Ευρώπη, ποιο είναι το ουσιαστικό μέρος και ποιο είναι ένα παιχνίδι τακτικής, το οποίο ευνοεί και εκλογικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Διότι δυστυχώς στην Ολλανδία οι εκλογές είχαν αποτέλεσμα, το οποίο επηρεάστηκε όμως αποφασιστικά από τη στάση που κράτησαν ενάντια στο να γίνει αυτή η εκδήλωση με τον Ερντογάν. Δηλαδή, αυτό δεν το θεωρώ εγώ θετικό στοιχείο. Αλλά είναι άλλη χώρα. Άρα, η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή. Ότι δηλαδή υπάρχει ένα στοιχείο σε αυτή την ένταση με την Ευρώπη. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, αλλά υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι στοιχείο πολιτικής τακτικής. Εμείς από αυτό το δεύτερο πρέπει να προφυλαχτούμε. Και σωστά νομίζω τώρα έχουμε προφυλαχτεί. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πρόσθετη ένταση. Πρέπει να συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα, διότι εμείς, όπως είπα, είμαστε και γείτονες με την Τουρκία. Επομένως, μόνο τα πραγματικά προβλήματα, μόνο στην προσπάθεια αναζήτησης κοινών λύσεων και οι αλλαγές των δογμάτων γίνονται σε βάθος χρόνου. Δεν γίνονται σε στιγμές έντασης. Εμείς, λέω πρόχειρα και εγώ τώρα, διότι αυτά θέλουν συζήτηση, εμείς θα ήμασταν οι τελευταίοι που θα λέγαμε αν η Τουρκία
Δηλαδή, ας πούνε οι άλλοι ότι δεν τη θέλουν την Τουρκία και εμείς θα είμαστε τελευταίοι που θα λέμε ναι, εμείς θα θέλαμε να μπει η Τουρκία, αλλά αν δεν τη θέλουν, τι να κάνουμε κλπ. Απαντάω πρόχειρα στο ερώτημά σου. Λοιπόν, πριν το κλείσιμο, από ένα τελευταίο ερώτημα. Δεν απάντησα στα όπλα, στα εξοπλιστικά προγράμματα. Ναι, για τα 50. Αυτό θέλει τεράστια προσοχή. Πρέπει να σας πω από ένα πρόχειρο υπολογισμό που είχα κάνει παλιότερα όταν πρωτοάρχισε η κρίση. Αν και το χρέος, το δημόσιο χρέος είναι σωρευτικό αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, αλλά αν τον κόψουμε έτσι σε φέτες, το 1/3 περίπου του χρέους μας είναι λόγω εξοπλιστικών προγραμμάτων. Το λέει και ο καθηγητής Δερτιλής αυτό. Το λέει. Λοιπόν, ξέρετε, αυτό ιστορικά, είναι... διαχρονικά παρακολουθώντας το έτσι. Ιστορικά, όχι μόνο... Εγώ το λέω για τη φάση της τελευταίας 20ετίας. Εάν, λοιπόν, αυτό είναι μια μεγάλη αντίφαση. Αγοράζω όπλα για να νιώθω ασφαλής. Δανειζόμενος που με κάνει όχι ανασφαλή, με φέρνει στην κατάσταση που είμαι σήμερα. Άρα, εσείς που σπουδάζετε διεθνή, θα το ξέρετε, η έννοια της ασφάλειας σήμερα διευρύνεται. Δηλαδή, το τι θα πει ασφάλεια σήμερα είναι ένα ευρύ φάσμα παραγόντων μέσα στους οποίους η εξοπλιστική ισχύς, αν μπορώ να το πω έτσι, η στρατιωτική ισχύς, είναι μόνο ένας από τους παράγοντες. Επομένως, αυτό θέλει προσοχή. Δεν μπορούμε να ακολουθούμε την Τουρκία σε ένα ανταγωνισμό εξοπλιστικό. Πρώτον, λόγω μεγέθους. Δεύτερον, για το λόγο που ήδη είπα ότι η Τουρκία έχει και άλλα μέτωπα. Και τρίτον, διότι εμείς πρέπει να δούμε τη δική μας ασφάλεια και να τη μετρήσουμε με βάση μια σειρά παράγοντες και να δούμε πού είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Υπάρχουν χώρες που το συγκριτικό τους πλεονέκτημα είναι μόνο τα όπλα και εξοπλισμοί, υπάρχουν περιπτώσεις και χώρες όπου το συγκριτικό πλεονέκτημα μπορεί να είναι ένα ευρύτερο φάσμα διεθνών σχέσεων, διεθνών συνεργασιών, μια πολύ σχεδή ασφάλεια. Και στείνονται και σκηνικά που βοηθάνε στην ανάπτυξη των εξοπλιστικών δαπανών. Η δεύτερη μεγάλη αγορά του αιώνα έγινε μετά τα ίμια. Έτσι. Λοιπόν, στους τρεις συναδέλφους θα έρθω. Από μία ερώτηση, 15 δευτερόλεπτο ο καθένας, μία σύντομη απάντηση ο κύριος Δραγκασάκης πριν το κλείσιμο της απόψινής εκπομπής. Διαλέχτε κατηγορία, διαλέχτε και το ερώτημα. Κύριε. Εγώ θέλω να ρωτήσω σε σχέση με το αρχικό, με το πρώτο θέμα της ενότητας που είναι η αξιολόγηση. Ένα ερώτημα. Όταν θα κλείσει η αξιολόγηση, εγώ είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι θα κλείσει η αξιολόγηση. Και ότι όλα όσα γίνονται, γίνονται για άλλους λόγους τακτικισμού. Αμέσως μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης, κύριε Δραγκασάκη, ο κόσμος θεωρώ ότι θέλει να ξέρει ποιος θα είναι ο άμεσος αντίκτυπος ενός οποιοδήποτε θετικού αποτελέσματος, ακόμη και σε σχέση με το χρέος. Δηλαδή, θα έχει αντιστοίχηση στην κοινωνία, η οποία πια. Η ζωή της είναι αβίωτη, δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ με αυτά τα δεδομένα, κυρίως δε σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση. Αυτό νομίζω είναι το κέριο κοινωνικό ζήτημα για την... Λοιπόν, η δική μου έτσι τοποθέτηση στο θέμα αυτό συνδέεται με, με πώς καταλαβαίνουμε αυτό που ζήσαμε ως χώρα αυτά τα χρόνια. Η κρίση που ζήσαμε και που ζούμε είναι ασυνήθιστη κρίση, δεν είναι μια συνηθισμένη κρίση που ξεπερνιέται έτσι εύκολα. Είναι σαν να είμαστε μετά από ένα πόλεμο, όπου η οικονομία τραυματίστηκε πολύ, όπου χάσαμε 60-70 δισεκατομμύρια από το ετήσιο εθνικό μας εισόδημα, όπου το 1/3 σχεδόν του κόσμου έφτασε να είναι χωρίς δουλειά και το 50% της νεολαίας είναι χωρίς δουλειά. Αυτές είναι ειδικές καταστάσεις, ασυνήθιστες. Που σημαίνει δηλαδή ότι χρειάζεται μία μεσομακροπρόθεσμη στρατηγική για να πεις ότι βγαίνω αποκαθιστώ τα πράγματα. Σας είπα πριν κάποιους αριθμούς με την ανεργία. Για να φτάσουμε την ανεργία εκεί που ήταν πριν την κρίση, ο κύριος Τόμψεν το εκτίμησε ότι θα χρειαστούμε 21 χρόνια. Και αν δεν κάνουμε κάποια πράγματα, μπορεί να επαληθευτεί. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να γίνει σε 10 χρόνια αυτό, σε 8 χρόνια, σε 7. Άρα, άμεσα ο κόσμος θα αισθανθεί ως θετικό το γεγονός το ότι εξαλείφεται ή έστω μειώνεται αυτή η αβεβαιότητα. Άρα, καταρχήν, αυτός που θέλει να επενδύσει κάτι, αυτός που θέλει να μπορεί και θέλει να αγοράσει κάτι, αυτός που κλπ. Όλη η οικονομία δηλαδή, θα μπορέσει να κινηθεί σε μια ανωδική τροχιά. Η ανεργία θα αρχίσει να μειώνεται ταχύτερα. Οι δουλειές θα διευρυθούν. Και θα φτάσουμε σε αυτό το ξέφωτο, ας το πούμε έτσι, στο οποίο θα έχουμε και πάλι περιορισμούς, διότι ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ακόμα και αν φύγουμε από τα μνημόνια θα έχουμε περιορισμούς, αλλά θα μπορούμε μεγαλύτερους βαθμούς αυτονομίας να ορίζουμε την τύχη μας, να σχεδιάζουμε το μέλλον μας, να παίρνουμε τις αποφάσεις μας και να προχωρούμε μπροστά. Ναι, εσείς λέτε, αλλά θα ήθελα να πω δηλαδή ότι το θετικό θα υπάρξει, αλλά αν το θετικό το ερμηνεύσουμε με όρους πότε θα επιστρέψουμε εκεί που είμαστε μετά την κρίση, πριν την κρίση, αυτό θα το καλύψουμε μόνο στο βαθμό που θα δημιουργούμε νέα βάσης, νέο παραγωγικό σύστημα. Θα το έλεγα αλλιώς, αν δεν επιτρέπει ο χρόνος. Ο χρόνος δεν το μπορεί επιτρέπει, δηλαδή η κυβέρνηση να συνεχίζει να είναι εισπρακτική εταιρεία. Αυτό θέλω να τονίσω, αλλά δεν μας επιτρέπεται άλλο από χρονική πλευρά. Αυτό ανάγκη σας το πριν, ότι τα όποια μέτρα από εδώ και πέρα δεν θα είναι μέτρα συρρήκνωσης των δημόσιων δαπανών και με αυτή την έννοια δεν θα είναι δηλαδή μέτρα λιτότητας. Θα πάμε σε μια κατάσταση η οποία θα έχει αυτά τα θετικά, ανάπτυξη αντί ύφεση, απασχόληση αντί ανεργία βαθμιαία, σταθεροποίηση και βαθμία αύξηση εισοδημάτων. Προσέξτε όμως, αυτή η κατάσταση δεν είναι ευχάριστο, αλλά ενώ θα έχει τη δυνατότητα να φύγουμε μπροστά και με άλμα ακόμα, διότι θα φύγει όλη αυτή η αβεβαιότητα, θα υπάρξει μια ορατότητα, ενώ θα έχει αυτή τη δυνατότητα, θα έχει και τον κίνδυνο της πισοδρόμησης. Δηλαδή, αν για οποιοδήποτε λόγο επικρατήσουν ξανά νεοφιλελεύθερες λογικές, μόνες τους οι αγορές θα λύσουν τα προβλήματα, να επανέλθουν τα παλιά τζάκια και τα παλιά συμφέροντα και να διεκδικούν με ρεβαστικό τρόπο ό,τι έχουν χάσει, αν δηλαδή πάμε σε μία οπισθοδρόμηση, τότε εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω και μία πανιδρόμηση σε ό,τι ζούμε σήμερα. Άρα θα είναι μια διλημματική κατάσταση αυτή. Λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα λοιπόν, αυτά τα μέτρα, μείωση συντάξεων για παράδειγμα, αφορολογήτου κλπ. Είναι μέτρα εφεσιακά ή όχι? Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να μην λειτουργήσουν εφεσιακά. Τι σημαίνει αυτό και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εάν τα μέτρα τα παίρναμε ή τα πάρουμε όπως επιμένει το IMF, το ΔΝΤΑΒ, μια και έξω, το 19, αλλά είναι να πούμε κόβουμε συντάξεις και μαζεύουμε 1,8 δις, αυτό θα είναι εφεσιακό μέτρο. Εάν καταφέρουμε τα μέτρα αυτά να πάρθουν βαθμία σε μια περίοδο τετραετίας 2020-2024, τότε δεδομένη της ανάπτυξης οικονομίας ως τότε, μπορεί η αύξηση των συντάξεων λόγω της αύξησης οικονομίας να καλύψει την όποια μείωση θα υπάρξει. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Δηλαδή με βάση το νέο σύστημα που έκανε το νόμο Κατρούγκαλο, εφόσον η οικονομία αναπτύσσεται, οι συντάξεις έχουν υπάρχει μια ρήτρα ανάπτυξη. Αυξάνονται βαθμιαία οι συντάξεις. Εάν λοιπόν καταφέρουμε οι μειώσεις να συμπέσουν με αυξήσεις, τότε αυτό που θα έχει ο κόσμος στην τσέπη του, αυτή είναι η επιδίωξή μας, να είναι ή δυνατόν το ίδιο. Αυτό είναι ένα από τα θέματα της διαπραγμάτευσης. Σε ό,τι αφορά το αφορολόγητο, αν μειώσουμε μόνο το αφορολόγητο και αυτά τα οποία θα εισπράξουμε δεν χρησιμοποιηθούν κοινωνικά ή παραγωγικά, θα είναι φυσιακό. Εάν όμως αυτό που θα εισπράξουμε το κάνουμε μείωση του έμφυα, το κάνουμε κοινωνική προστασία για την αλφα, για να λύσουμε το τάδε πρόβλημα κλπ. Ή άλλο, ή αν το κάνουμε μείωση κάποιων φορολογικών στελεστών στοχευμένων, τότε δεν θα είναι φυσιακό, διότι το ένα αποτέλεσμα θα αντισταθμιστεί με το αρνητικό, θα αντισταθμιστεί με το θετικό. Είναι κατανοητό? Θα πάρουμε ένα δισεκατομμύριο. Αυτό είναι αρνητικό, διότι τα παίρνουμε από στρώματα που έχουν χαμηλό εισόδημα. Τι θα τα κάνουμε τώρα αυτά τα 1 δισεκατομμύριο? Αν το κάνουμε μέτρα που είτε θα επιστρέψουν στα ίδια ή δυνατόν κοινωνικά στρώματα, θέλαμε εμείς, αλλά γενικά θα γίνουν θέσεις εργασίας, πρόγραμμα απασχόλησης, θα γίνουν δημόσιες επενδύσεις, σχολεία, νοσοκομεία, θα γίνουν δηλαδή έργα ή εργασία συγκεκριμένη, τότε το αποτέλεσμα δεν θα επηρεάσει αρνητικά την πορεία της οικονομίας. Τάσος Παπάς. Και αυτό είναι που επιδιώκουμε. Ποιο είναι το μέλλον μιας συλλογικότητας, όπως είναι η Ευρωζώνη, όπου ένα νόμισμα λειτουργεί και εφαρμόζεται σε χώρες με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης, διαφορετική φορολογία, διαφορετικές παραδόσεις και διαφορετική κουλτούρα παραγωγική και οικονομική? Νομίζω μέσα και από την δειλή και διστακτική λευκή δίπλα προκύπτει η απάντηση ότι αυτή η Ευρώπη δεν έχει μέλλον. Οι φυγόκεντρες τάσεις θα αναπτύσσονται.
τα exit θα πολλαπλασιάζονται και αυτή η συλλογικότητα, όπως είπατε, δεν θα απαντά στις προσδοκίες του κόσμου. Άρα δεν θα έχει μέλλον. Τώρα, τι σημαίνει, θα διασπαστεί, θα συρρυκνωθεί, θα αποσυντεθεί, θα... Πολλών ταχυτήτων. Πάντως, μέλλον δεν θα έχει. Για τους λόγους που είπατε. Το κοινό νόμισμα, μακροπρόθεσμα, απαιτεί μια σειρά προϋποθέσεις που μπορείς να μην τις έχεις για ένα διάστημα, δεν μπορείς να μην τις έχεις εφόρου ζωής. Τώρα, οι πολλές ταχύτητες. Εγώ, ξέρετε την άποψή μου σε αυτό, πρέπει να μιλάμε για κατεύθυνση και όχι για ταχύτητες. Διότι, ωραία, να πούμε ναι, πολλές ταχύτητες ή λίγες. Για να κάνουμε τι, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος και ποια είναι η πολιτική με την οποία θα πετύχουμε τους στόχους. Οι πολλές ταχύτητες μπορεί να είναι μια αναγκαστική διέξοδος για να γίνουν κάποια πράγματα που δεν μπορούν και οι 28 να τα κάνουν. Μπορεί να γίνει όμως μια παγίδα, εάν δεν συνοδευτεί από μέτρα που να αφορούν την κοινωνική Ευρώπη, να υπάρχει πολιτική σύγκληση για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που είπατε αυτά. Και ακριβώς γι' αυτό, εδώ έρχεται αυτό που έλεγα νομίζω στην πρώτη φάση, ότι πρέπει να συμμετέχουμε και στο διάλογο και ευρύτερα στην Ευρώπη με τις θέσεις μας, με τις απόψεις μας, με συμμαχίες για εκείνη την Ευρώπη η οποία αντιστοιχεί και στις δικές μας ανάγκες αλλά και στις ανάγκες των άλλων λαών. Και από αυτό είναι ακριβώς τη στρατηγική ακολουθεί η δική μας κυβέρνηση. Λοιπόν, στο σημείο αυτό βάζουμε τελεία στην κουβέντα μας. Να ευχαριστήσω θερμά τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, για την παρουσία του απόψε εδώ και για τις απαντήσεις σε ένα μακρύ διάλογο που είχαμε. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Κατερίνα Κρυβοπούλου, Βασίλης Κουρή, Τάσο Παπά, καθώς επίσης και τους φοιτητές που ήταν παρόντες εδώ στην απόψινή κουβέντα, και όλους εσάς κυρίες και κύριοι για την παρουσία σας, για την παραμονή σας μέχρι αυτή την ώρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Κεσαρική ή φυσιολογικό τοκετός? Γιατί οι περισσότερες γυναίκες σήμερα στην Ελλάδα γεννούν με κεσαρική? Εγώ την πρώτη φορά άκουσα τον γιατρό μου και κατέληξα στην κεσαρική τομή. Τη δεύτερη άκουσα τον εαυτό μου και έκανα φυσιολογικό τοκετό. Όντως χρειαζόμαστε όλες αυτές τις κεσαρικές τομές. Η ζωή μου, η υγεία μου. Αύριο στις 5.30 το απόγευμα στην ΕΡΤΕΝΑ. Την Τρίτη, οι ειδικές αποστολές ταξιδεύουν στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ και παρουσιάζουν μια εκπομπή για το Ισραήλ. Η συμμαχία με Ελλάδα και Κύπρο, οι σχέσεις με την Τουρκία και τα νέα δεδομένα στην ταραγμένη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πώς μια χώρα 8,5 εκατομμυρίων έγινε παγκόσμια δύναμη στις καινοτόμες τεχνολογίες. Ισραήλ. Ένα startup έθνος. Στις ειδικές αποστολές με το Φάνη Παπαθανασίου. Τρίτη.